βρέθηκε στη Μολδαβία. Όταν ήταν 2 ετών, ο πατέρας της μπήκε στη φυλακή γιατί βίασε μια κοπέλα και έτσι με τη μητέρα της μετακόμισε. Ζούσα με τη μητέρα της και τον πατριό της και δεν είχε άλλα αδέλφια. Τα μόνα χρήματα στο σπίτι τα έφερνε η μητέρα της, η οποία δούλευε στα χωράφια, ενώ ο πατριός της δεν δούλευε. Επομένως, ως οικογένεια είχαν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Όταν τελείωσε το σχολείο, έπιασε δουλειά ως σερβιτόρα σε μια καφετέρια με μισθό περίπου 120 με 130 ευρώ το μήνα και διέμενε σε διαμέρισμα που νίκιαζε μαζί με μια άλλη κοπέλα που δούλευε και αυτή ως σερβιτόρα στο ίδιο καφέ. Το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2019 της έστειλε μήνυμα μια φίλη της, η οποία ζούσε στην Ελλάδα και δούλευε ως σερβιτόρα σε νυχτερινό μπαρ. Από τότε ήταν φίλες και μιλούσαν περιστασιακά με μηνύματα, διότι αυτή ζούσε και δούλευε στην Ελλάδα. 2 μέρες πριν φύγει, της πρότεινε να την ακολουθήσει στην Ελλάδα και προσφέρθηκε να της βρει δουλειά ως πολίτρια, χωρίς ωστόσο να της πει περισσότερες λεπτομέρειες για την εργασία αυτή. Της είπε ότι θα το σκεφτεί, αλλά ταυτόχρονα της ανέφερε ότι δεν είχε κλείσει ακόμα τα 18 της χρόνια. Της ανέφερε ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα και ότι θα τη συνόδευε η ίδια στο ταξίδι για την Ελλάδα. Την επόμενη μέρα πήγε ένας άντρας, φίλος της, Μολδαβός, ηλικίας περίπου 25 ετών, τον οποίο είχε γνωρίσει παλιότερα από κοινή παρέα, ωστόσο δεν είχε σχεδόν καμία επικοινωνία μαζί του, παρότι εκείνος της τηλεφωνούσε αναδιαστήματα. Την 27η Τρίτου 2019, δηλαδή 3 μέρες πριν κλείσει τα 18 της χρόνια, της έστειλε μήνυμα στο Facebook λέγοντάς της ότι θέλει να συναντηθούν. Τη ρώτησε τότε αν πράγματι θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να δουλέψει. Του είπε ότι θέλει να το σκεφτεί και τότε αυτός της είπε να μην μπει κάτι στους γονείς της για αυτή τη δουλειά που της πρότεινε. Την 33η του 2019, που ήταν τα γενέθλιά της, του είπε να έρθει στην δισκοτέκ που θα πήγαινε μαζί με τη φίλη της, καθώς και ότι είχε πάρει την απόφασή της για τη δουλειά που της πρότεινε στην Ελλάδα και θα του την ανακοίνωνε. Την επόμενη μέρα, 31η του 2019, του τηλεφώνησε και του είπε ότι θέλει να δοκιμάσει αυτή τη δουλειά που της πρότεινε, γιατί τα χρήματα που έπαιρνε από τη δουλειά της ήταν πολύ λίγα και ταυτόχρονα τα χρήματα που έβγαζε η μητέρα της δεν ήταν αρκετά για να συντηρεί εκείνη και τον πατριό της. Αρχικά της έδωσε χρήματα και αγόρασε καινούργια ρούχα και στη συνέχεια πήγανε σε ένα γραφείο διαβατηρίων όπου έκανε αίτηση και υποβάλαν τα ανάλογα έγγραφα. Την επόμενη μέρα ήρθε και πάλι και την πήρε και πήγανε για να φτιάξει τα νύχια των χεριών της και τα μαλλιά της, ενώ στη συνέχεια πήγανε να παραλάβει το διαβατήριο. Την πήγε στο σταθμό των λεωφορείων με προορισμό την Ελλάδα, της έδειξε το λεωφορείο, της έδωσε το εισιτήριο το οποίο πλήρωσε ο ίδιος, της έδωσε και 20 ευρώ για το δρόμο, επιβιβάστηκε μόνη της σε αυτό και ξεκίνησε το ταξίδι για την Ελλάδα. Για όλα αυτά που πλήρωσε, της ανέφερε ότι δεν τα θέλει άμεσα, αλλά όποτε έχει χρήματα δικά της θα του τα δώσει. Της έλεγε ότι θα δουλέψει ως πολίτρια. Ρωτούσε για το τι ακριβώς θα κάνει, αλλά απέφευγε να της πει λεπτομέρειες, αναφέροντάς της συνέχεια να μην ανησυχεί και ότι όλα θα είναι μια χαρά. Της είπε ότι θα έπαιρνε καλά χρήματα και θα μπορούσε να ζει άνετα. Το μόνο που της ανέφερε είναι ότι θα είναι στην Ελλάδα ή θα την περιμένει μαζί με μια άλλη κοπέλα και θα μείνει μαζί τους. Φτάνοντας στην Ελλάδα, την 4η Τετάρτου 2019, την περίμεναν στο αντίστοιχο πρακτορείο λεωφορείων της Αθήνας ή μαζί με άλλες 2 γυναίκες. Έφτασαν στο πρακτορείο λεωφορείων της Αθήνας με ένα όχημα με μολδαβικές πινακίδες. Μπήκανε στο όχημα και πήγανε σε πολυκατοικία στην οδό, σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Στη συνέχεια την πήγαν σε ένα κατάστημα όπου τις έφτιαξαν ξανά τα νύχια και την κούρεψαν. Γυρίσανε σπίτι και μετά από λίγο είδε τη να ετοιμάζεται να πάει για δουλειά. Τη στιγμή εκείνη η της ανακοίνωσε ότι δεν θα δουλέψει σαν πολίτρια αλλά σαν εκδιδόμενη και τη ρώτησε αν ξέρει τι να κάνει στη δουλειά αυτή. Τότε εκείνη άρχισε να κλαίει γιατί σοκαρίστηκε και τρόμαξε πάρα πολύ. Είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή τη δουλειά και τη ζήτησε να επιστρέψει στη Μολδαβία. Της είπε ότι αν δεν πάει να δουλέψει, δεν θα γυρίσει στο σπίτι της ποτέ. Τελικά, επειδή δεν πήγε για δουλειά, την κλείδωσε στο σπίτι και έφυγε. Την επόμενη μέρα, 5 Τετάρτου 2019, την πήρε από το χέρι, την πήγε στο όχημά της με μολδαβικές πινακίδες και την πήγε σε οίκο ανοχής στην Αθήνα. Πριν πάνε στον οίκο ανοχής, της πήρε το διαβατήριο λέγοντάς της ότι το χρειάζεται για να της βγάλει χαρτιά, το οποίο διαβατήριο δεν της επέστρεψε ποτέ και το έχει μέχρι και σήμερα. Την 6η Τετάρτου 2019 την πήγε σε διάφορα καταστήματα για να της αγοράσει ρούχα, εσώρουχα, καλλυντικά και ό,τι άλλο χρειαζόταν για τη δουλειά. Στη συνέχεια της υπέδειξε ξανά το πώς να βάφεται, πώς να περπατάει στο σαλόνι των οίκων ανοχής, ενώ αυτή τη φορά της διευκρίνησε το τι θα λέει στους πελάτες, τόσο στο σαλόνι όσο και στο δωμάτιο, ενώ της είπε ότι απαγορεύεται να λέει στους πελάτες από πού είναι, να δίνει σε αυτούς στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, Facebook κτλ., ενώ της είπε να λέει ότι είναι 19 χρόνων, καθώς και το ψευδώνυμό της στη δουλειά. Την ίδια ημέρα πήγε με την στον οίκο ανοχής και δούλεψε για πρώτη φορά ως εκδιδόμενη κατά τις ώρες 5 με 12.